Και πάμε στο Έναστρον και εκεί έρχεται μια πρεμιέρα με τον Χρήστο Μάστορα και την Ελένη Φουρέιρα. Την Ελένη Φουρέιρα και τον Χρήστο Μάστορα. Μεγάλη κουβέντα έγινε και θα γίνει όχι μόνο στα τηλεοπτικά πλατό αλλά και στο τρέιλερ. Γιατί αυτό είναι ο λόγο που θεωρητικά είναι το σενάριο στο οποίο οι δυο τους παίζουν. Ναι, ότι υπάρχει μία μάχη μεταξύ τους για τη Μαρκίζα κτλ. Ήδη αυτό το τρέιλερ κάνει το γύρο του διαδικτύου και των social media και έχει ανοίξει μία συζήτηση γενικότερα για τον τρόπο που βλέπουμε έτσι. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά. Θέλω να το δούμε, και μετά θέλω να μου πει τι λέγεται και στα σχόλια. Αυτό. Θα δούμε μα εμένα λίγο το δεν μπορούν να παίξουν όλα. Υπάρχουν δύο εικόνες που προβάλλονται δεν μπορούν να παίξουν και νωρίς το πρωί. Όχι ότι. Δεν πρέπει να αναπαριστούν, επειδή αναπαριστούν το σενάριο αυτό. Ναι, και έχει κάποιες σκηνές βίας, ναι, οι οποίες. Αντζελίνα Τζολί. Ναι, δεν φαίνονται. Προφανώς είναι ψεύτικες, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι μια αναπαράσταση. Να το δούμε είναι, λίγο. Είναι τρία λεπτά ολόκληρο, οπότε ναι, φαντάζομαι ότι το έχουμε. Για πάμε, για να μπει και ο κόσμος στο πνεύμα. Ναι, ναι. Νόημα. Δηλαδή τώρα εμείς θα συμφωνήσαμε. Εδώ στο τέλος, πολύ έντονες σκηνές, στο τέλος, το τέλος τελειώνει με αστείο τρόπο γιατί του ρίχνει μια γονατιά στα ευαίσθητα σημεία. Και το θέμα είναι ότι καταλήγει όμως ότι είναι. Γιατί αρχίζει πρώτα μια παρεξήγηση ποιος θα είναι πρώτο όνομα. Πάει ο Μάστορας, σβήνει το όνομα της Φουρέιρα. Καταλήγει το τρέιλερ και τελειώνει. Μεγάλο Χρήστος Μάστορας, από κάτω Φουρέιρα και μετά Μέλισσες. Δηλαδή, νομίζω παγκόσμια πρωτοτυπία είναι. Από το συγκρότημα ότι ο τραγουδιστής αναφέρεται διαφορετικά και μετά ξαναφέρεται. Και μετά είναι και στο συγκρότημα. Ναι. Αλλά και το ότι είναι ξεκάθαρα πρώτο όνομα. Έτσι τελειώνει το τρέιλερ. Αλλά η συζήτηση δεν γίνεται για το ποιος είναι πρώτο. Όχι, για το είναι επειδή για το βίαιο και το στα social αυτό που έχει ξεκινήσει γράφεται ότι είμαστε σε μια εποχή που μιλάμε για τη βία. Είδαμε για το εσουρού, για τους τράπεζες, τα μηνύματα που περνάνε. Ότι είναι λίγο λάθος η στιγμή να βγαίνει αυτό. Έτσι υποστηρίζουν έτσι στα social κάποιος κόσμος. Είναι λάθος να βγαίνει αυτό το βίντεο που προβάλλει τις συγκεκριμένες εικόνες που είναι αρκετά σκληρές. Είναι μυθοπλασία, δεν το πιστεύεις. Αλλά είναι πολύ σκληρό. Είναι για Netflix. Σίγουρα. Γιατί έχουν πάρει και ακόμα και το ρούχο που φοράει η Αντζελίνα Τζολί. Είναι το έχει κάνει φορά. Το έκανε κάποιοι τράπεζες τώρα αυτό. Α πούμε, έβγαινε ένα τρέλερ για μια εμφάνισή τη. Τι θα λέγαμε. Αν το έκαναν, αν ήταν άλλοι πρωταγωνιστές, επειδή ξέρουμε και την πρόθεση του Μάστορα και της Φουρέιρα, δεν σου κλωτσάει. Δηλαδή το δικαιολογείς μέσα σου και λες ότι είναι δανεισμένο από τους χαρακτήρες πρωταγωνιστές από ταινία, του Μίστερ Σμιθ. Εγώ θα μάζευα κάποιες στιγμές έτσι και αλλιώς, κάποιες στιγμές που, δηλαδή, αυτό που λέει και ο Λάμπρος, τη σκηνή που φαίνεται και λίγο αίμα, δεν θα την έβαζα, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπό αυτό το μανδύα λίγο το δικαιολογείς. Αν ήταν άλλοι όμως οι πρωταγωνιστές. Ο Σνίκ, ας πούμε τώρα. Λέγαμε σήμερα. Επειδή υπάρχει είναι και ο FY στο σχήμα, ας πούμε, και που βέβαια δεν είναι ο βιαιότερος τον και ο. Καλά, δεν θα πρωταγωνιστούσε ο FY στο σχήμα. Θα μπορούσε να το βάλουμε. Δεν τον βάλανε όμως. Αρχικά να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Είναι πανάκριβη παραγωγή, δεν έχω ξανά δει τέτοιο τρέιλερ. Ήταν ο Μάστορας, μην ξεκινήσει με την υποκριτική και τις ταινίες. Τώρα θα κάνει μίνι ταινίες για όλα. Δεν έχει ξαναγίνει, Γιώργο μου. Ποιο τώρα, είπες τώρα τηλεοπτικό τρέιλερ, καμία σχέση. Δεν συγκρίνονται τα μεγέθη. Εδώ είναι νύχτα, μπουζούκια. Τέλος πάντων, επειδή έχω δει πολλά τρέιλερ, τέτοιο τρέιλερ δεν έχω ξαναδεί. Υπάρχει. Και εμένα η πρώτη μου σκέψη όταν το είδα το πρωί. Δεν σου κλώτσε, είναι ότι.
Τώρα μιλάμε 2-3 μέρες για τις γυναικοκτονίες και βλέπω δεν αυτό. Δεν μιλάμε 2-3 μέρες, μιλάμε τα τελευταία 5 χρόνια και προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό καθενός άντρα, γιατί περισσότερες είναι γυναικοκτονίες και οι άντρες είναι οι δράστες, ότι δεν πρέπει να σηκώνει και όχι μόνο για τις γυναικοκτονίες. Μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, την έμφυλη βία. Ναι. Το είπα το 2-3 μέρες, επειδή είναι χθες προχθές κάτι πολύ ζεστό. Βέβαια δεν το ξεχνάμε ποτέ. Όμως, άμα το δεις σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Πήρανε, κοπιάρανε μια ταινία. Ναι, ρε παιδί μου, αν κάνανε, κοπιάραν την ταινία. Ναι, αλλά λείπαν οι σκηνές που τρώει τις μπουνιές, αυτό με τα όπλα της. Δεν θα ήταν αυτό τότε. Γιατί Mr. and Mrs. Smith δεν θα ήταν πάλι. Δεν θα ήταν ακριβώς, δεν το καταλάβαμε. Ήταν λίγο περιττότερο να βλέπεις να σκοτώνονται και να μαχαιρώνονται για το ποιο θα είναι το όνομα στη μαρκίζα. Δηλαδή. Οκ, η ιδέα είναι πολύ ωραία το σενάριο, φανταστικό η παραγωγή, καταπληκτική. Οι φωνάρες απίστευτες. Δεν σας φάνηκε ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο? Αυτό ακριβώς είναι και στα social. Για την εποχή. Ότι έχει τραβήξει, ότι κλωτσάει. Είναι λάθος το timing τώρα που έσκασε όπως έχει έρθει. Για θεωρώ ότι έγινε. Αυτό πιστεύει πολύ. Γιατί πολύ. Θα συζητηθεί. Και θα είναι λάθος αν ζητάει ο Μάστορας και η Φουρέιρα να συζητηθούν για αυτό το λόγο μέσα από το τρέιλερ του. Όχι, παιδιά. Είναι μια καταπληκτική συνεργασία με τους top τραγουδιστές. Δεν μπορεί να λες η δουλειά έγινε. Συγγνώμη, εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι κάτσαν όλοι μετά και το είδανε. Και είπανε τι ώρα που είναι, γιατί είναι όντως καταπληκτικό. Δεν συζήτησαν, δεν σκέφτηκαν, είναι πανέξυπνοι. Ότι θα συζητηθεί κιόλας για αυτό το λόγο. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Δεν είπα ότι το βγάλανε για να προκαλέσουν, αλλά και λίγο. Είπαν, γιατί το ρέμα με τη Βανδίδα την παίξαμε, ήταν το τρέιλερ. Δεν είπαμε τι ωραία που είναι χαλαρή, που είναι σκληρή. Το παίξαμε μία φορά, είπαμε καλή επιτυχία και γεια. Εδώ. Θα γύρει συζητήσεις, αυτό λέω. Θα γύρει συζήτηση που έρχεται στο τραπέζι. Ο λόγος που θα γύρει αυτές τις συζητήσεις για μένα είναι λανθασμένος. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει. Το θέμα είναι δεν ότι το πιστεύω. Δεν είναι αυτό που λες. Είναι και μια δηλαδή, αν δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι, ωραία. Είναι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στην κοινωνία. Ωραία, αγάπη μου, δεν θεωρώ ότι. Και εγώ σου λέω το ίδιο πράγμα. Δύο-τρεις σκηνές δεν είναι ωραίες να τις βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα να ξυλοφορτώνονται κτλ. Είναι οριακό, δεν θεωρώ ότι πάει και στο φάσμα της υποκίνησης, ας πούμε, βίας. Εγώ δεν μίλησα για την υποκίνηση βίας. Απλά είναι λάθος το timing του περιεχομένου του τρέιλερ για την στιγμή κοινωνικά για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Στιγμή για τον Χρήστο Μάστορ που είναι μια περίοδο που συζητιέται πολύ, είναι στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους και πάλι έρχεται με έναν τρόπο στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή ο Χρήστος Μάστορας και ίσως να πρέπει πάλι να απολογηθεί ξανά για αυτό που έχει γίνει. Κοίταξε, ξέρω δηλαδή ότι και η Φουρέιρα είναι μια γυναίκα που έχει δημοσίως σταθεί και με δράσεις που δεν έχουν λάβει και δημόσιο χαρακτήρα σε θύματα, σε γυναίκες, έχει φιλανθρωπική δράση πάρα πολύ μεγάλη, το ίδιο και ο Χρήστος. Σαν μήνυμα, ας πούμε, είναι ορισμένες σκηνές που δεν καταλαβαίνω γιατί ωραία. Δεν μου δίνουν κάτι παραπάνω. Θα καταλάβαινε ότι μαλώνουν για το όνομα και χωρίς να δω ορισμένες σκηνές. Του δίνουν τη ρεαλιστικότητα και να το κάνουν πιο. Τσακώνονται έτσι τραγουδιστές με τη Μαρκίζα. Το κάνουν. Όχι, επειδή. Όντως, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που δύο τόσο μεγάλα ονόματα μπήκαν στη διαδικασία να τσαλακωθούν τόσο πολύ. Γιατί αν του μπει ο κόσμος και το δει. Εγώ δεν βλέπω κανένα τσαλάκωμα. Βλέπω δύο κούκλους. Υποκριτική, ωραία. Που παίζουν, που είναι φανταστική. Η Φουρέιρα είναι πανέμορφη, ο Μάστορας είναι πανέμορφη. Το τσαλάκωμα είναι αυτά οι σκηνές που δεν είδαμε. Οι μπουνιές που πέφτουν, οι κλωτσιές, τα αίματα κτλ. Αυτά που δεν είδα. Είναι τσαλάκωμα. Όχι, γιατί είναι τσαλάκωμα, τι τσαλάκωμα, τι κάνει. Έχεις ξαναδεί ποτέ τη Φουρέιρα να τρώει μπουνιά και να αιμορραγεί? Είναι ένα πλαίσιο σκηνοθετημένο, πολύ κινηματογραφικό. Το τσαλάκωμα ποιο είναι, παίζει ένα ρόλο. Ενώ πώς το εννοείς εσύ. Είναι τόσο στυλισαρισμένο και σωστό. Τσαλάκωμα είναι όταν ένας άνθρωπος κόμιλφο που είναι μονίμως καλοφτιαγμένος κτλ. Τον βλέπεις να κλωτσομπονίζεται. Μήπως το εννοείς ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σε ένα μεταφορικό πλαίσιο ότι θα τσακωνόταν για το ποιο ήταν το πρώτο όνομα. Εικόνα, παιδιά, εικόνα. Αν κάνεις κοπ καρέ σε πλάνα που εμείς δεν τα δείξαμε. Δεν έχει ξαναδεί ποτέ έτσι. Εμένα δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα τσαλακωμένη, γιατί και τις σκηνές που λες εσύ που δεν έχουμε ξαναδεί σαν πλάνα, ναι, είναι πολύ προσεγμένες και πάλι είναι στο πλαίσιο το ευρύτερο της τελειότητας που έχει το τρέιλερ σαν παραγωγή. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι δύο άνθρωποι, που είναι και νέοι άνθρωποι, νέοι τραγουδιστές κτλ. Γιατί να μην λείπουν ορισμένες σκηνές οι οποίες είναι για μένα. Δεν κερδίζουν κάτι ακραίες. Σε αυτή τη φάση. Δεν κερδίζουν έτσι κάτι. Το έδανε τώρα η καλύτερη. Δηλαδή αυτό λέει και ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν την έχω δει την ταινία. Ο Μίστερ και η Μίσης Μι. Ο Μπράντ Πιτ με την Αζελένα Τζολί. Πλακώνονται με όπλα και μπουν. Ναι, γίνονται αυτά. Είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι. Ένα παντρεμένο ζευγάρι κατάσκοποι και οι δύο και ο ένας κόντρα στον άλλο. Άλλο ρωτάω, παιδιά. Οι δυο τους μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς είναι βασισμένο
σε αυτό ακριβώς. Το οποίο είναι ταινία από τη σήμανση που παίζει στον κινηματογράφο. Αλλά και μια ταινία που έχει γυρίσει πριν από 20 χρόνια. Δεν έχει ιδέα που βρήκαν τώρα κάτι τέτοιο. Δεν είναι από τις πιο βίαιες ταινίες που έχεις δει, ούτε καν. Είναι κομική. Έχει και κομική χρειά. Τε, ναι, σου αφήνει κάτι. Και εδώ καταλαβαίνεις ότι έχει κομική χρειά. Γιατί αλίμονο δεν θα μάλωνε ποτέ κανένας, ούτε καν οι δυο, δηλαδή ούτε οι δυο τους, για το όνομα. Ποιο θα ήταν πρώτο και πρώτο. Καλά, σε αυτό βάλε μια παρένθεση. Όχι για τους δυο τους, ότι σχήματα έχουν διαλυθεί για τα όνομα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένας ξύλο για το που θα μπει το όνομα. Όχι ξύλο, αλλά θα διαλυθούν σχήματα εδώ πέρσι και πρόπερσι. Μάθαμε για σχήματα τα οποία δεν γίνανε ποτέ, γιατί το όνομα του ήταν πιο μεγάλο τώρα. Απλά για μένα ορισμένες σκηνές και στιγμές αυτού του τρέλερ θα. Έπρεπε να λείπουν. Η υποκριτική της, τώρα το Χρήστο Μάστορα φέτος, ποιος θα τους δώσει, θα παίξει σε δύο ταινίες. Θα κάνει Καζαντζίδη και θα κάνει και τον Μπραντ Πιτ. Λοιπόν, και η πάντως η Φουρέιρα στο ρόλο της, παιδιά, είναι καταπληκτική. Τα βλέμματά της. Βγάλτε τώρα το βίαιο. Είναι πολύ καλή. Θα τη δώσει ταινία του χρόνου. Προχωράμε.